Τετάρτη σήμερα 8 Απριλίου του 2009 και ελάτε να δούμε μαζί πως διαμορφώνεται τη δισογραφία της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. 250 οι νεκροί από τα 6,3 Ρίχτερ στη Λάκουλα, ανάμεσά τους και ο άτυχος Έλληνας φοιτητής. Μία 20χρονη κοπέλα ανασύρθηκε ζωντανή 42 ώρες μετά τη φωνική σεισμική δόνηση, ενώ η γη συνεχίζει να τρέμει από ισχυρούς μετασεισμούς. Τα 2/3 των κτηρίων του κέντρου της πόλης έχουν καταρρεύσει, τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί και καινούργια κτίρια. Πόλεμος ειδικών για την πρόγνωση των σεισμών, με την πλειοψηφία των επιστημόνων να συμφωνούν ότι υπάρχουν μεν πρόδρομα φαινόμενα, αλλά όχι και πρόβλεψη. Πιθανό πρόδρομο φαινόμενο η συμπεριφορά των ζώων, η αλλαγή της στάθμης των νερών, καθώς και οι αλλοιώσεις στα σεισμικά και μαγνητικά πεδία. Πριν από λίγα λεπτά και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, δόθηκε τελικά η φωτογραφία από τη συνάντηση Ομπάμα-Βαρθολομέου στη δημοσιότητα. Και αυτό για να μην δυσαρεστηθούν οι Τούρκοι. Εντυπωσιασμένος εμφανίστηκε ο Ομπάμα από την Αγία Σοφιά για την περιήγησή του εκεί, ενώ επιβεβαιώθηκε η θέλησή του για επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις μέχρι τις 12 το μεσημέρι, μαζί, λεπτό προς λεπτό. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην κεντρική Ιταλία, στην πόλη Λάκουλα, εκεί όπου τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και οι νεκροί είναι πάνω από 250. 17.000 περίπου είναι, Ρίτσα Καστάνη, οι άστεγοι. Είναι πάρα πολύ άστεγοι πράγματι και το δράμα των σεισμοπαθών έχει να κάνει τώρα και με τους μετασεισμούς. Είχαμε χθες το βράδυ έναν πολύ ισχυρό μετασεισμό. Βλέπουμε εικόνες εδώ εμείς από κάμερα ασφαλείας που βλέπει το εσωτερικό ενός μαγαζιού. Σύμφωνα με κάποιους σεισμολόγους της τάξης των 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ άλλοι τον δίνουν ακόμη και 5,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Πάρα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση. Βλέπουμε εδώ να καταραίουν και να πέφτουν τα μισοϊσοκατεστραμμένα σπίτια στην κεντρική Ιταλία, ενώ να πούμε ότι αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο των διασωστών. Σαν από θαύμα βγήκε ύστερα από 42 ολόκληρες ώρες στα συντρίμμια μία 20χρονη κοπέλα και μάλιστα την ώρα που ήταν να βγει, είχαμε και νέο μετασεισμό. Σαν από θαύμα, πραγματικά λοιπόν, βγήκε ζωντανή αυτή η κοπέλα και δεν έπαθαν και τίποτα τα μέλη των σωστικών συνεργείων που έδιναν μάχη με το χρόνο για να την βγάλουν ζωντανή. Τα πλάνα που παρακολουθούμε τώρα, Ρίτσα, από τον απεγκλωβισμό της 20χρονης κοπέλας που και εσύ μας είπες ότι 42 ώρες είχε μείνει εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, κατάφεραν τελικώς οι διασώστες και κάτω από τα χειροκροτήματα των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί εκεί να τη βγάλουν ζωντανή από τα ερείπια. Είχαμε κι άλλον έναν μετασεισμό, Πόπη, μικρότερη ίση. Γύρω στις 6.30 το πρωί, τοπική ώρα, φαίνεται πως ήταν γύρω στην... ήταν 3,2 Ρίχτερ. Λοιπόν, Ρίτσα, θα γυρίσουμε και πάλι σε σένα όταν θα έχεις νεότερες ειδήσεις. Πάμε στο μεταξύ να μιλήσουμε με την κυρία Βίκη Μαρκάκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η προϊσταμένη του γραφείου τύπου της ελληνικής πρεσβείας μας στη Ρώμη, της πρεσβείας μας στη Ρώμη. Καλημέρα, κυρία Μαρκάκη. Καλή σας μέρα. Τις μετασεισμικές, τις ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις τις καταλαβαίνουμε απόλυτα ακόμη και εδώ στη Ρώμη στα 100 χιλιόμετρα απόσταση. Ας πούμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, και αυτό είναι ευτύχημα, δεν μιλάμε πια για 70.000 όπως μιλούσαν στην αρχή αστέγους, αλλά για 25.000. Βέβαια όλα αυτά θα επαληθευτούν πλήρως από σήμερα και μετά, όταν φτάνουν στην Άκυλα 1.000 περίπου τεχνικοί, οι οποίοι και θα καθορίσουν ποια σπίτια είναι απροσπέλαστα, ποια σπίτια πρέπει να καταδεφιστούν, ποια είναι ασφαλή. Ευτυχώς ο αριθμός των αστέγων μειώνεται, δείχνει να μειώνεται τουλάχιστον. Βέβαια αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών. Ας σημειώσουμε επίσης ότι από ό,τι φαίνεται στην Άκυλα ή στη γύρω περιοχή δεν έχουν μείνει πια Έλληνες, παρά μόνο κάποιοι οι οποίοι θέλησαν να παραμείνουν και είναι σε ασφαλείς χώρους έξω από την πόλη, πολύ έξω από την πόλη, όχι στα αντίσκηνα, σε σπίτια φιλών. Άρα λοιπόν σχεδόν στο σύνολό τους οι Έλληνες που διαμένουν στην περιοχή έχουν επιστρέψει στη χώρα τους, παραμένουν εκεί όσοι με δική τους θέληση το επιλέγουν. Ναι, όπως επίσης έφυγαν χθες το βράδυ και οι τελευταίοι που είχαν κατευθυνθεί στο Μπάρι και που εκεί είχαν, περίμεναν το φεριμπότ χθες. Βέβαια παραμένει στην περιοχή της Άκυλα η οικογένεια Κουφολιά, καθότι υπάρχει μια γραφειοκρατική πορεία στάνταρ σε αυτές τις περιπτώσεις που απαιτεί 2 ή 3 μέρες για την απόλυση της ορού. Αυτό κατ' εμέ, όχι βέβαια επίσημα, κατά βάθος διευκολύνει τα πράγματα για την οικογένεια Κουφολιά, κάθε εμπόδιο για καλό που λέμε, γιατί έτσι είναι κοντά στη Διονυσία
και βέβαια τη δίνει. Η Διονυσία θα μείνει μέρες ακόμη στο νοσοκομείο. Να επεξεργαστεί το τραγικό αυτό πένθος. Δεν ξέρουμε ακόμα. Μάλιστα. Αυτό βέβαια εξαρτάται πλήρως από τους γιατρούς. Ξέρουμε ότι χθες το απόγευμα εγχειρίστηκε για το κάταγμα. Άρα από εδώ και πέρα, μάλιστα, υποθέτω ότι με τον γύψο είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Κυρία Μαρκάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Ας μιλήσουμε τώρα με τον δόκτωρ γεωλογίας στο εργαστήριο, τον δόκτωρ γεωλογίας στο εργαστήριο γεωλογίας και ορυκτολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών του USL, τον κύριο Γιάννη Παπανικολάου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Παπανικολάου. Καλημέρα σας. Είχαμε ισχυρούς μετασεισμούς. Είχαμε και μια ισχυρή μετασεισμική δόνηση χθες το βράδυ. Ακριβώς. Είδαμε και πλάνα πριν από λίγο. Πώς συμπεριφέρονται τα ρήγματα στη γύρω περιοχή? Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα, διότι έχουμε κάποια αρκετά μεγάλα ρήγματα. Το συγκεκριμένο ρήγμα της Λάκουιλα είναι αρκετά πολύπλοκο, χαρακτηρίζεται από κάποιες δομές καθαρές και κάποιες μικρότερες αντιθετικές. Δηλαδή μιλάμε για ένα πολλαπλό σύστημα τεμαχών διαφορετικών δηλαδή, ένα από τα οποία κινήθηκε σε αυτό το σεισμό, όπως μας δείχνουν όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Mm-hmm. Αυτό που από την πρώτη μας εικόνα από χτες που γυρίσαμε, τα βασικά πρανή και τα βασικά σημεία που εκφράζεται το κυρίως ρήγμα, δεν είδαμε μετακίνηση του συγκεκριμένου ρήγματος ολόκληρου, αλλά κάποια κυρίως δευτερογενή φαινόμενα. Μάλιστα. Σήμερα είμαστε πιο κοντά στην πόλη και στο... τα σημεία των καταρρεύσεων κτλ. Για να δούμε τι εκδηλώσεις έχουμε προς αυτή την περιοχή. Πάντως, αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά, δηλαδή, μέσα στην ατυχία τους ήταν τυχεροί, διότι η δομή αυτή είναι σαφέστατη, δεν ενεργοποιήθηκε όλη. Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ. Το δυναμικό που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τι ζημιές θα είχαμε σε αυτή την περίπτωση. Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μιλήσουμε με τον Ιταλό καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Φεράρας, τον κύριο Ρικάρντο Καπούτο, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καπούτο, καλημέρα σας. Ακούσατε και τη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Παπανικολάου. Ναι, ναι, καλημέρα σας. Άκουσα. Θα μας δώσετε λίγο εσείς την εικόνα που έχετε τώρα όσον αφορά τη μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Αλλά και την εκτίμηση τη δική σας. Είπα χθες, οι σεισμικοί εκδονήσεις θα συνεχίσουν για τις επόμενες μέρες, κυρίως και εβδομάδες μάλλον. Χθες το βράδυ είχαμε ένα ισχυρό μετασεισμό, 5,3 περίπου της κλίμακας Ρίχτερ. Μάλλον το επίκεντρο του είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα ανατολικά από το κύριο σεισμό. Και μάλλον είναι ένα μεγαλύτερο κομμάτι που έμεινε, που έπρεπε να σπάσει από προχθές με το κύριο σεισμό. Mm-hmm. Όπως είπε ο κύριος Παπανικολάου, ευτυχώς που δεν έσπασαν όλα μαζί αυτά τα κομμάτια του ρήγματος και μας δώσαν ένα μεγαλύτερο σεισμό. Μάλιστα. Ο κύριος σεισμός ήταν 5,8-5,9. Και τώρα σιγά σιγά χαλαρώνει όλο το όγκο του ρήγματος, του κύριου ρήγματος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπούτο, που ήσασταν στη γραμμή. Θα παρακολουθούμε τη μετασεισμική ακολουθία και θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας. Για να δούμε τώρα τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση της Ιταλίας, για πόσες μέρες δηλαδή σκοπεύει να συνεχίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Ο βουλευτής Ιταλίας στη Φόρτσα Ιτάλια, ο κύριος Μάσιμο Ρωμανιόλη, είναι επίσης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Ρωμανιόλη. Καλημέρα σας, κυρία Παπαπετσαπανίδου. Να σας ρωτήσω, για πόσες μέρες ακόμη θα συνεχιστούν με τετικούς ρυθμούς οι προσπάθειες των διασωστών? Δυστυχώς, σήμερα θα συνεχιστούν ακόμη, όμως δυστυχώς είμαστε βέβαιοι ότι από τώρα και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε ζωντανά άτομα κάτω από τα συντρίμια. Είναι η τελευταία μέρα δηλαδή σήμερα? Τελευταία μέρα είναι σήμερα. Απλώς θα συνεχίσουμε έως το τέλος. Είναι αυτό που θέλει και ο κύριος Μπερλουσκόνη, ο οποίος καθημερινώς βρίσκεται στην περιοχή της Άγκυλα. Το έχει υποσχεθεί στα άτομα που έχουν πάθει ζημιά εκεί πέρα. Το έχει πει και χθες στην τηλεόραση. Mm-hmm. Όπως το ίδιο έκανε όταν υπήρχε της Νάπολη, ότι κάθε εβδομάδα ήταν κάτω. Το ίδιο πράγμα τα κάνει τώρα με την Άγκυλα και κάθε εβδομάδα, καθημερινώς αυτές τις μέρες και μετά κάθε εβδομάδα θα πάει στην περιοχή μέχρι
να λυθεί το πρόβλημα εντελώς. Τα μέτρα που πήραμε μέχρι τώρα είναι καταρχάς χθες όλοι οι βουλευτές και οι γερουσιαστές δώσανε από 1.000 ευρώ καθένα, είμαστε 930 σε σύνολο από τους μισθούς μας. Και το ίδιο στο κράτος έδωσε 30 εκατομμύρια ευρώ αμέσως. Για να στηριχτούν οι άστεγοι πια και οι οικογένειες που είχαν θύματα. Κύριε Ρωμανιώλη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στη γραμμή. Καλή σας μέρα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα του σεισμού στη γειτονική Ιταλία, του φωνικού αυτού σεισμού και ένας Έλληνας φοιτητής ανάμεσα στα θύματα. 250 και περισσότεροι οι νεκροί μέχρι στιγμής και χιλιάδες οι άστεγοι. Θα δούμε σε λίγο αν μπορεί να υπάρξει πρόγνωση σεισμών, πρόβλεψη σεισμών, τι λένε δηλαδή οι επιστήμονες και ποια φαινόμενα είναι αυτά που λέμε πρόδρομα. Πόσο επηρεάζει ο σεισμός αυτός και τη δική μας χώρα. Σε λίγο όμως. Ας δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας τώρα. Πάμε κατευθείαν στον Προκόπη τον Αγγελόπουλο. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, εκεί δηλαδή που νοσηλεύεται και ο 30χρονος αστυνομικός που είχε πυροβοληθεί, που τον είχαν πυροβολήσει στην Κυψέλη και που επιδεινώθηκε η υγεία του. Προκόπη, πώς είναι σήμερα τα πράγματα? Για μια ακόμη ημέρα λοιπόν νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας ο 30χρονος αστυνομικός. Σύμφωνα με τους θεράποδες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερά κρίσιμη. Βρίσκεται λοιπόν σε βαθιά καταστολή και θα περάσουν, όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι γιατροί του, αρκετές ημέρες μέχρι να μπορέσουμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί από εκεί και πέρα η υγεία του. Με αυτά τα δεδομένα, φυσικά δεν περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες να εκδοθεί κάποιο ανακοινωθέν, εκτός βεβαίως απροόπτου. Πόπη. Προκόπη, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η αστυνομία τώρα συνέλαβε έναν 28χρονο δράστη της τυχερής δολοφονίας της 83χρονης γυναίκας στο χωριό Κατοχή στο Μεσολόγγι. Σας θυμίζουμε ότι ληστέψει και τη βίασε κιόλας. Ο κύριος Θόδωρος Ρούτσης, αστυνομικός διευθυντής Ετωλίας, στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ρούτση, καλημέρα σας. Ο κύριος Ρούτσης μας ακούει? Ναι, ναι. Καλή σας μέρα, κύριε Ρούτση. Καλημέρα σας. Θα μας πείτε πώς φτάσατε στη σύλληψη του δράστη? Ναι. Ο Δάης καταρχήν είναι κάτοικος του Δημοτικού Διαμερίσματος της Κατοχής. Η οικία του δίδεται επτησίων της οικίας του θύματος. Και ήταν ένα άτομο που από την αρχή θεωρήθηκε ύποπτος για την ευγένιση στην περιφορά του μέχρι σήμερα στην μικρή κοινωνία του χωριού. Μάλιστα. Η ληστεία ήταν ο στόχος του. Εχθές το βράδυ λοιπόν εντοπίστηκε. Και κατά την του ανάκριση ομολόγησε την πράξη του. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ρούτση. Ακούστε τώρα μια ιστορία που μπορεί να χαρακτηριστεί έως και απίστευτη. Ένας άνθρωπος, τραυματισμένος μάλλον από τροχαίο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο, προσπαθεί να του δώσει τις πρώτες βοήθειες ο νοσηλευτής που τον έχει παραλάβει και στην προσπάθειά του του σκίζει το πουλόβερ. Όταν συνέρχεται όμως ο τραυματίας, επιτίθεται και ξυλοκοπεί άγρια τον νοσηλευτή, επειδή του έσκησε το πουλόβερ. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Ευσταθίου, διοικητής του ΕΚΕΠΗ. Καλημέρα σας, κύριε Ευσταθίου. Κύριε Τεφανίδου, καλημέρα. Πραγματικά απίστευτο και αυτό είναι από τις δύσκολες στιγμές που πολλές φορές, αλλά δεν τα μαθαίνουμε πάντα, συμβαίνουν στα εξωτερικά ιατρία και στις έκτακτες καταστάσεις. Για ένα πουλόβερ τώρα, δύο νοσηλευτές. Είναι φοβερό. Ξυλοκόπησε και την νοσηλεύτρια και τον νοσηλευτή. Δεν μπόρεσε το security να τον συγκρατήσει. Βέβαια, υπάρχει μια δικαιολογία αν πιθανώς ήταν υπό την επιρροή εξαρτηγόρων ουσιών και ή ήταν υπό την επιρροή μέθης. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, στην προσπάθειά τους να βάλουν τον ορό, επειδή το πουκάμισό του ήταν αρκετά σφιχτό επάνω του, το άνοιξε ο νοσηλευτής δύο εκατοστά. Μέσα στα πλαίσια να μπει ο για να τον σώσουν τον άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, συνελήφθη από την αστυνομία και σήμερα περνάει το αυτόφορο για το θέμα της επίθεσης εναντίον των νοσηλευτών. Τώρα στην υγεία τους είναι καλά και οι τρεις, και οι νοσηλευτές και ο τραυματισμένος. Βέβαια, νοσηλεύτηκαν μετά. Χρειάστηκε να νοσηλευτούν και οι δύο, και η νοσηλεύτρια και ο νοσηλευτής. Είναι καλά όμως τώρα. Είναι καλά στην υγεία όλοι, τους, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν και τέτοια γεγονότα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταθίου. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθίου. Καλή σας μέρα. Άλλη απίστευτη ιστορία. Ένας κινητός οίκος ανοχής στην Κρήτη. Φανή Καλαθάκη θα μας πει περισσότερα. Τι σκαρφίστηκε τώρα ο ανθρώπινος νους, Φανή? Καλημέρα. Πραγματικά θα μπορούσε να είναι μία από τις συνηθισμένες υποθέσεις μαστροπίας. Το έχουμε δει σε σενάριο, σε ταινία, έτσι. Ακριβώς. Μάλλον από εκεί εμπνεύστηκε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος φορτώνει αλλοδαπές γυναίκες σε μία κλούβα, η οποία πια είναι πολύ γνωστή σε χωριά όπως το Αρκαλοχώρι, το Καστέλι και η Επισκοπή και τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής. Λοιπόν, αλλοδαπές γυναίκες και τις περιφέρει από χωριό σε χωριό.
Είναι ένα θέμα το οποίο αποκάλυψε χθες η τοπική εφημερίδα Πατρίδα. Η αστυνομία δεν έχει επιληφθεί του θέματος ακόμα, δεν έχει λάβει επίσημες γνώσεις, δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία. Όμως είναι μια πολύ γνωστή ιστορία που συμβαίνει εδώ και καιρό. Στιβάζονται οι γυναίκες μες στην κλούβα και εξαναγκάζονται σε συνευρέσεις με ανθρώπους οπουδήποτε, ακόμα και μέσα στο χωριό ή μέσα στην κλούβα, με ανθρώπους όλων των ηλικιών. Η αστυνομία ελπίζουμε ότι θα επιληφθεί όμως, γιατί πρόκειται για ένα έγκλημα πολύ σοβαρό που μπορεί να έχει την τραγελαφική κάπως πλευρά του, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό και εκτελήσεται καιρό τώρα στα χωριά του Ηρακλείου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή Καλαθάκη. Καλημέρα. Για να αλλάξουμε τώρα θέμα κλίμα και να δούμε τι αυξήσεις έρχονται στα ταξί και πώς θα τις πληρώσουμε. Αυτές ο κύριος Τίμιος Λιμπερόπουλος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και Αγοραίων, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λιμπερόπουλε. Καλημέρα και σας και στους τηλεθέτες σας. Μεγάλες αυξήσεις. 33% σας φαίνεται μικρό ποσοστό? Το 33% είναι σε έναν από τους 10 συντελεστές, που σημαίνει ότι το συνολικό αποτέλεσμα στο τιμολόγιο προς τον πελάτη είναι 3,3. Σας φαίνεται μικρό ποσοστό οποιοδήποτε ποσοστό αύξηση, κύριε Λιμπερόπουλε, σε αυτή την περίοδο, όταν δηλαδή οι μισθοί δεν βλέπουν αυξήσεις? Ζητάτε από έναν ελεύθερο επαγγελματία να μειώσει το εισόδημά του κάτω από το κόστος λειτουργίας. Αυτό ζητάτε? Εμείς προσωπικά δεν ζητάμε τίποτα. Δεν το λέω επιθετικά, το λέω σαν άποψη και περιραίους ατμόσφαιρα που κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν. Με τον ίδιο τρόπο, μεταφέροντας και εγώ την άποψη τώρα του κόσμου που μας παρακολουθεί, λέω, όταν οι μισθοί παγώνουν, δεν δέχονται αυξήσεις, είναι λογικό να πληρώνουμε αυξήσεις και στα ταξί? Ναι, εμείς έχουμε πληρώσει όμως μία αύξηση πάνω από 50% του κόστους λειτουργίας μας. Μάλιστα. Το τελευταίο χρόνο, πάνω από 50%. Λοιπόν, πώς θα τις δούμε τώρα εμείς να έρχονται στη ζωή μας αυξήσεις αυτές? Σταδιακά θα επιβληθούν? Θα σας πω όμως, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Η αύξηση αυτή που είναι στο χιλιόμετρο, μόνο στο χιλιόμετρο, έχει να κάνει με το 1/10 του αποτελέσματος που βγαίνει στον πελάτη. Μάλιστα. Δηλαδή, το ταξί έχει ένα τιμολόγιο από 10 άξονες που ουσιαστικά αυτά που επιβαρύνουν τον πολίτη είναι η αναμονή, που είναι 9,60 την ώρα, 9 ευρώ και 60 λεπτά, είναι η σημαία, είναι η ελάχιστη διαδρομή. Μάλιστα. Που μπαίνεις μέσα και όσο να, άμα πας μικρή διαδρομή, μπορεί να γράψεις 1,5 ευρώ, θα πληρώσεις 2,80. Αυτά δεν τα πειράζουμε καθόλου. Μάλιστα. Το τώρα... αποτέλεσμα λοιπόν που βγάζει το ταξίμετρο από την ταμιακή του μηχανή ως αποτέλεσμα στις διαδρομές, το 90% διαδρομών μέσα στις πόλεις, που θα είναι από 0 χιλιόμετρα έως 10 χιλιόμετρα, που αυτές είναι το 90% του διαδρομών, έχει μηδενική αύξηση. Μάλιστα. Γιατί το λέω? Κύριε Λιμπερόπουλε, ας μην κάνουμε τώρα εξισώσεις στον αέρα. Είδαμε εμείς και την κάρτα με το πώς αλλάζει και η σημαία, πώς αλλάζει τα ρήφα, δηλαδή ανάλογα με το χιλιόμετρο, μέχρι το Μάιο που μας έρχεται θα έχει επιβληθεί. Κυρία Τσοπανίδου, και το λέω με λύπη μου, έχει βγει στον πελάτη ότι θα πληρώσει 100% μόλις μπει μέσα στο ταξί. Και είναι ψευδέστατο αυτό και πρέπει να ενημερωθεί ο πελάτης. Και ο πελάτης πρέπει να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Όταν του μεταφέρουμε ένα αποτέλεσμα από τους 10 συντελεστές και το δίνουμε πραγματικά, ναι, είναι 100% στις 3 δόσεις. Εγώ σας το λέω έτσι ακριβώς. Ποιο θα είναι όμως το αποτέλεσμα για την τσέπη του? Μάλιστα, κύριε Λιμπερόπουλε, κατανοητό, ακούστηκε. Κατανοητό, ακούστηκε και η δική σας άποψη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στη γραμμή. Πάμε να δούμε τώρα τι ειδήσεις έχουμε και από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο Θάνος Σωτήρης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Να ξεκινήσουμε με μια επιχείρηση σκούπα, Θάνο. Ακριβώς, Πόπη, μια εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων που πραγματοποίησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής από τις 10 χθες το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σε αυτό αμαρτωλή περιοχή από την Ομόνια, την πλατεία Βάθη μέχρι το σταθμό Λαρίσης και την Αγίου Μελετίου που μαστίζεται από εγκληματικότητα. Συμμετείχαν 600 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες και σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, ελέγχθησαν 750 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν 56 για ναρκωτικά, παράνομη οπλοφορία και διάφορα άλλα δικήματα. Οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι αυτού του είδους οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα. Ένας άντρας όμως βρέθηκε πυροβολημένος στον Κολωνό. Στον Κολωνό, δίπλα στις γραμμές του τρένου, ένας άντρας περίπου 50 χρόνων, αλβανικής καταγωγής σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικοί, ήταν πυροβολημένος στη βουβονική χώρα, χειρουργείτο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το κίνητρο των αγνώστων δραστών ήταν η ληστεία. Και με το σούπερ μάρκετ στη Νέα Φιλαδέλφεια που μπήκαν οι ρομπέν το σούπερ μάρκετ. Επανεμφανίστηκαν λοιπόν οι κουκουλοφόροι αυτοί που ονομάζονται.
Ρομπέντρων σούπερ μάρκετ σε κατάστημα που βρίσκεται σε συμβολή των οδών Τρυπιά και Βριούλων στη Νέα Φιλαδέλφια. Και σε αυτή την περίπτωση επέλεξαν το στόχο τους γιατί υπήρχε λαϊκή δίπλα στο σούπερ μάρκετ. Γέμισαν, ήταν 20 περίπου οι κουκουλοφόροι, γέμισαν καρότσια με προϊόντα, βγήκαν στη λαϊκή και τα παρέδωσαν στους πολίτες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Σωτήρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Και από το στούντιο πάμε κατευθείαν μέχρι την Εγνατία Οδό να θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη γέφυρά της, τη γέφυρα του Αράχθου. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Οκυρούης, ο συνάδελφος. Δίνεται στην κυκλοφορία η γέφυρα, λοιπόν, Γιώργο. Πόσο, για δώσ' μας τα στοιχεία της, τα χαρακτηριστικά της. Και να τη θαυμάσουμε κι εμείς. Καλημέρα, καλημέρα από τη γέφυρα Αράχθου, τη μεγαλύτερη οδική γέφυρα στην Ελλάδα. Το μήκος της ξεπερνάει τον 1 χιλιόμετρο και είναι το τελευταίο κομμάτι από Γιάννηνα μέχρι Μέτσοβο που θα δοθεί στην κυκλοφορία σε λίγο. Σε μία ώρα περίπου από τον Υπουργό Πεχοδέ, τον κύριο Σουφλιά. Ταυτόχρονα όμως σήμερα θα δοθεί στην κυκλοφορία και ένα άλλο τμήμα της Εγνατίας εδώ στην Ήπειρο, από το Μέτσοβο μέχρι την Παναγιά. Κάτι που σημαίνει ότι η περιβόητη κατάρα ανήκει πλέον στο παρελθόν και η συγκοινωνία προς τη Θεσσαλία θα γίνεται μέσω της Εγνατίας Οδού. Βέβαια απομένει το τμήμα από Μέτσοβο, από Παναγιά μάλλον, μέχρι Γρεβενά. Αυτό θα δοθεί στην κυκλοφορία περί τα τέλη Ιουνίου. Ταυτόχρονα θα δοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο υπολογίζεται και ένα μικρό τμήμα της Εγνατίας Οδού από Γιάννενα προς Ιγουμενίτσα στην περιοχή της Τύριας που τώρα ολοκληρώνεται κάποια σύραγγα που είχε ένα πρόβλημα με καθίζηση εκεί. Δηλαδή από τον Ιούνιο τα αυτοκίνητα που θα ξεκινούν από την Ιγουμενίτσα θα φτάνουν στους κήπους πάνω στην Εγνατία. Δεν θα βγαίνουν καθόλου από τον αυτοκινητόδρομο, τον πρώτο αυτοκινητόδρομο που διασχίζει τη χώρα μας. Είναι ένας από τους καλύτερους που έχουν κατασκευαστεί στην Ευρώπη, παρότι που εδώ στην Ήπειρο ήταν και τα πλέον δύσκολα κομμάτια του, που είναι όλο σύραγγες, γέφυρες και κυλαδογέφυρες. Μία από τις γέφυρες είναι και αυτή που σε λίγο θα δοθεί στην κυκλοφορία και τη βλέπουμε δίπλα μας, που είναι πράγματι εντυπωσιακή και σε μήκος και σε ύψος. Και ιδιαίτερα εντυπωσιακή και τη νύχτα όταν φωταγωγείται. Γιώργο Κυρούς, ευχαριστούμε πολύ και ποιότητα λοιπόν στο δρόμο, αλλά και στην οδήγηση και ασφάλεια. Και μείωση του χρόνου που χρειάζεται κανείς να διανύσει την απόσταση στην Ιγουμενίτσα μέχρι τους κήπους με την Εγνατία Οδό. Πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι μόλις 3 χρόνων έπεσε από τον μπαλκόνι στον 4ο όροφο του σπιτιού του με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Σοφία Παμφίλη, θα μας πει περισσότερα. Ο θάνατος του Πόπη ήταν ακαριαίος. Το 3χρονο κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής της μητέρας της που ήταν στην κουζίνα και έκανε δουλειές. Βγήκε στον μπαλκόνι και έπεσε στο κενό. Με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, να σκοτωθεί. Τώρα, να δούμε μία ληστεία που εμπλέκονται και ανήλικοι. Ένας 12χρονος, ένας 16χρονος και ένας 17χρονος συνελήφθησαν μαζί με άλλον έναν 24χρονο να κλέβουν αυτοκίνητα. Φέρεται ότι από τον Ιανουάριο είχαν κλέψει 4 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη και στην Ιμαθία. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ράδιο CD και κινητά τηλέφωνα που ήταν αποτέλεσμα των κλοπών που είχαν διαπράξει. Και έχουμε και ένα συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Αυτή την ώρα συγκεντρώνονται οι συνταξιούχοι στο εργατικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διαμαρτύρονται βεβαίως για τις χαμηλές συντάξεις και για τις μικρές αυξήσεις. Να πούμε ότι οι συνταξιούχοι τις επόμενες ημέρες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να επιστρέψουμε και πάλι στο θέμα των ημερών, στο φωνικό αυτό σεισμό που είχαμε στην κεντρική Ιταλία. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Παπανικόλα.